Επιστρέφουμε στο στούντιο για την συζήτησή μας. Είναι εδώ τέσσερις εκπρόσωποι κομμάτων. Θα σχολιάσουμε αυτά που έχουμε ήδη ακούσει, τα όσα έχουν ήδη ακουστεί. Είναι μαζί μας εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Καλώς ορίσατε, κ. Παπαδόπουλο. Καλώς σας μέρη. Κ. Λαμάρης, εκ μέρους του ΕΚΕΛ. Καλώς ορίσατε. Yes. Κ. Παπαδάκης, εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Και ο κ. Ιωνάσης Νικολάου, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με την άδειά σας. Και την άδεια του Δημοκρατικού Συναγερμού, λέω, των μεγαλύτερων κομμάτων. Να ακούσουμε πρώτα μια πρώτη αντίδραση από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος στα όσα κυρίως ελέγχθηκαν και με αφορμή την πρώτη ερώτηση που είχε μακρά απάντηση, τα όσα ακούστηκαν για το Κυπριακό και την πολιτική του Προέδρου Παπαδόπουλου σε σχέση με τα όσα θα ήθελε να γίνουν του ΑΚΕΛ. Σίγουρα να συζητήσουμε για το Κυπριακό, αλλά μου επιτρέπετε ότι ελέγχθηκαν πάρα πολλά. Και χθες και σήμερα θα ήθελα να μου επιτρέπετε να σχολιάσω κι άλλα. Καλά, από τα και άλλα ζητήματα που έχουν γερθεί από την απόφαση του ΑΚΕΛ και από τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΑΚΕΛ. Εξ αρχής πρέπει να, δυστυχώς με θλίψη να παρατηρήσουμε ότι σήμερα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι πανηγυρίζουν, αλλά σίγουρα πανηγυρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την απόφαση την εχθεσινή του ΑΚΕΛ. Εκεί που τουλάχιστον έδειχναν οι δημοσκοπήσεις ότι οποιαδήποτε υποψηφιότητα προερχόμενη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό θα είχε προβλήματα όσον αφορά την σύγκριση της με υποψηφιότητα του Τάσου Παπαδόπουλου. Σήμερα βλέπουμε ότι έχει αναβιώσει η υποψηφιότητα του Ιωάννη Κασουλίδη και έχει πλέον ο Δημοκρατικός Συναγερμός την ευκαιρία να επανέλθει στην εξουσία. Και αν θέλετε να το συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια αυτό το σημείο, μεταγενέστερα. Να βάλω μια σπόντα. Υπάρχουν πολλές σπόντες και θα τις συζητήσουμε όλες τις συνέχεια. Θεωρείτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στον Πρόεδρο Παπαδόπουλο ασκήθηκε στο παρελθόν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό? Εγώ δυστυχώς ακούω τη ρητορική του ΑΚΕΛ να αρχίζει να προσωμιάζει ακριβώς με τη ρητορική του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από εχθές, σήμερα συνεχίζεται και αυτό δυστυχώς το διαπιστώνουμε με θλίψη. Και το τονίζω. Δεν αναμέναμε να ακούσουμε αυτά που ακούμε σήμερα από το ΑΚΕΛ, συγκρίνοντας τα με τι ακούγαμε εδώ και 4,5 χρόνια από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Τώρα, εγώ ξεκινώ με το εξής. Το ΑΚΕΛ είχε επικρίνει την ΕΔΕΚ και λιγότερων Δημοκρατικών Κόμμων ότι επέλεξε πρώτα υποψήφιο. Χωρίς πρόγραμμα και έδωσε λευκή επιταγή. Και χθες το ΑΚΕΛ επέλεξε τον Δημήτρη Χριστόφια χωρίς πρόγραμμα. Δεν ακούσαμε ούτε μία προγραμματική θέση, ούτε μία υπόσχεση, καμία απολύτως δέσμευση από πλευράς του Δημήτρη Χριστόφια του τι προτίθεται να κάνει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μόνο που ακούσαμε είναι ότι το ΑΚΕΛ ήρθε η ώρα να βάλει δικών του υποψήφων και είναι θεμητών και κατανοητών και σεβαστών και ότι πρέπει να συσπηρωθεί το ΑΚΕΛ πίσω από αυτήν την απόφαση. Καμία απολύτως προγραμματική θέση δεν ακούσαμε, σε αντίθεση με τις επικρίσεις που ακούγαμε και οι δύο, και το ΙΕΔΕΚ και το Δημοκρατικό Κόμμα, όταν λέγαμε ότι πρώτα πρέπει να αποφασιστεί ο υποψήφιος και μετά να καταλήξουμε σε πρόγραμμα. Εμείς περιμέναμε και άλλα πράγματα. Να μας εξηγήσει για ποιο λόγο το ΑΚΕΛ επιμένει να σπάσει την τριμερή συνεργασία. Να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν επιλέγουν τον Τάσο Παπαδόπουλο, ενώ τον είχαν επιλέξει για παράδειγμα το 2003. Ακούσαμε στο Κυπριακό σημαντικούς. Ναι, ακούμε σήμερα και παραλαμβάνω, θα θέλαμε να ακούσουμε πιστικά επιχειρήματα. Αυτά που ακούμε σήμερα με όλον τον σεβασμό δεν είναι πιστικά επιχειρήματα. Εμείς είχαμε ζητήσει ακριβώς να προηγηθεί αυτός ο διάλογος μαζί μας. Είχαμε ζητήσει να μας πούνε, επειδή δεχθήκαμε την επίκριση ότι προτρέξαμε να στηρίξουμε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Εμείς μέχρι εχθές δεν είχαμε να ακούσει ούτε έναν επιχείρημα για ποιο λόγο δεν θέλει το ΑΚΕΛ να υποστηρίξει ξανά τον Τάσο Παπαδόπουλο, για ποιο λόγο θέλουν να σπάσουν την τριμερή συνεργασία. Να σας ομολογήσω, ομολογήσω κάτι. Από αυτό ακριβώς το στούτιο, ο κύριος Ευαγόρου, αν δεν με απατάει μνήμη, νομίζω δεν με απατά, για το Κυπριακό εξήγησε ποια ήταν τα πλαίσια της, το πλαίσιο της διαφωνίας και ήταν παρόμοιοι λόγοι με αυτούς. Με όλον τον σεβασμό, ακούμε πράγματα σήμερα που δεν τα ξανακούσαμε προηγουμένως. Ακούσαμε πράγματα και χθες που δεν ακούσαμε προηγουμένως, γι' αυτό θα έρθω, αλλά πάρα πολύ σύντομα όσον αφορά το πρόγραμμα. Επειδή είναι γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, ακούγαμε συνεχώς από το πλευρά στο ΑΚΕΛ ότι η πενταετία του Τάσου Παπαδόπουλου ήταν μια πετυχημένη πενταετία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και εγώ επισημαίνω και επιθυμίζω και τονίζω ότι όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες. Μέχρι σήμερα, όλες. Ούτε ληφθήκε οποιαδήποτε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Δεν το αναμέναμε ποτέ. Ούτε αναμέναμε το ΑΚΕΛ να συμφωνά πάντα μαζί μας. Εξάλλου και στο πρόγραμμα του 2003 που συμφωνήσαμε, όλοι προβήκαμε σε επαναχωρήσεις. Όμως εμείς το αφήνουμε στην κρίση του λαού να αποφασίσει κατά πόσο
οι προφάσεις που προβάλλονται σήμερα για τη διάλυση της Τριμερούς είναι ικανοποιητικοί λόγοι. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και πάλι ένα κοινό πρόγραμμα? Δεν θεωρείτε ότι τους τελευταίους 18 μήνες σχετίζεται με αυτό? Ο μαθητικός κομματικός συνδικαλισμός, όπως μας έλεγε ένα άλλο στέλεχος του ΑΚΕΛ, είναι ικανοποιητική λόγη για να σπάσει κάποιος την τριμερή συνεργασία? Εμείς θεωρούμε όχι. Μπορεί το ΑΚΕΛ να διαφωνεί μαζί μας φυσικά. Μπορεί να θεωρεί ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Εμείς διαφωνούμε. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω. Ότι τους τελευταίους 18 μήνες ήταν νεοφιλελεύθερη, η προσέγγιση τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εγώ ξέρω ότι η σωστή οικονομική πολιτική αυτή τη κυβέρνηση είναι ακριβώς που έδωσε την ευκαιρία να δώσει αυτή η κυβέρνηση περισσότερες κοινωνικές παροχές παρά από οποτεδήποτε προηγουμένως οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά την καθυστέρηση, υλοποίηση του προγράμματος, εγώ αντιλήφθηκα ότι εκλέγηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμφωνήσαμε αυτό το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί μέσα σε 5 χρόνια. Εάν στα 5 χρόνια υλοποιήθηκε το 90% του προγράμματος, που έτσι είναι οι ενδείξεις, αυτό είναι αποτυχία? Έπρεπε δηλαδή να το είχαμε υλοποιήσει στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια? Δεν αντιλαμβάνουμε αυτό το επιχείρημα. Εάν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα μέσα σε 5 χρόνια, σημαίνει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση και αυτό θα πρέπει να μας επεξηγηθεί. Λοιπόν, να το αφήσουμε μέχρι εδώ για να απαντήσει. Όσον αφορά το Κυπριακό όμως, πραγματικά αυτό το σημείο είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη πικρία. Όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, ακούμε σήμερα για κόκκινες γραμμές που δεν συμφωνήθηκαν. Θυμήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ το διάγγελμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θεωρούσαμε ότι αυτά τα ζητήματα είχαν μείνει στο παρελθόν. Εγώ λέω την άποψη του δικού μου κόμματος ότι το ΑΚΕΛ ουδέποτε στο εξέφρασε έντονες διαφωνίες για τους χειρισμούς στο Κυπριακό στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ ως μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος από τους ηγέτες του κόμματος μου που συμμετείχαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Και έρχομαι στο επιχείρημα το οποίο προβάλλεται για τη μη στήριξη του Τάσου Παπαδόπουλου πάνω στο εθνικό θέμα, που είναι ότι δεν είναι αρεστός στους ξένους. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η επιχειρηματολογία. Τελευταία φορά που διάβασα το Σύνταγμα, δεν είναι ξένοι ούτε Τουρκοκύπριοι που ψηφίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά Ελληνοκύπριοι. Αλλά εγώ, επειδή έχει πει και ο κύριος Χριστόφιας ότι πρέπει να στέλνουν τα σωστά μηνύματα προς το εξωτερικό, εγώ θέλω ευθέως να μας πει το ΑΚΕΛ. Συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι υπάρχει προκατάληψη εναντίον του Τάσου Παπαδόπουλου? Και όχι μόνο επειδή έχει προβεί αυτή τη διαπίστωση, ενώ είναι ορθή αυτή η προκατάληψη ή είναι λαθασμένη? Αυτό εγώ θέλω να μας εξηγήσουν, επειδή έχει μείνει ασαφές αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ λέει ότι την ευθύνη για τη μη συνέχιση του διαλόγου με την άλλη πλευρά τη φέρει η Τουρκία, και είναι τα μηνύματα που στέλνουμε στο εξωτερικό όταν λέμε, ξέρετε, ορθά ο Τάσος Παπαδόπουλος απέρριψε το σχέδιο Ανάν, ορθά στάθηκε εκεί, δέχθηκε τις επιθέσεις, τον πόλεμο, την υπονόμευση που δέχθηκε και σήμερα δεν είναι αρεστός στους ξένους. Πώς στο μέλλον θα έρθει ο κ. Χριστόφιας να κάμψει την τουρκική αδιαλαξία, όταν αυτό που μας λέει σήμερα είναι, παρά το ότι δεν είναι δικαιολογημένη αυτή η προκατάληψη, όταν οι ηγέτες μας δεν είναι αρεστοί στους ξένους, όταν αντιστέκονται, εμείς τους αλλάζουμε? Πώς θα έρθει ο ίδιος στο μέλλον να κάμψει αυτήν την αδιαλαξία, όταν είναι αυτά τα μηνύματα που ο ίδιος στέλνει προς το εξωτερικό?